Είναι το άλμα της πηγής Ρεβετζής. Είναι το άλμα της Ρεβετζής. Μια ακόμα προσπάθεια, η τέταρτη προσπάθεια στα 15 μέτρα και 25 εκατοστά. Μεγάλη επίδοση, μεγάλο άλμα. Και δεν είναι ευχαριστημένη η Σοφία η Μπακατσάκη. Περιμένει πολλά περισσότερα από την πηγή. 15 μέτρα 25, δείτε πώς προσγειώνεται η Δεβετζή, που είναι σε καταπληκτική μέρα, δύο φορές πάνω από τα 15 μέτρα. 15-14 πήδησε στην τρίτη προσπάθεια, 15-25 στην τέταρτη προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει με 14 μέτρα και 96 εκατοστά. Πάει πολύ καλά, πολύ δυνατά, η πηγή είναι στη δεύτερη θέση για την ώρα. Στην πρώτη είναι η Μαγκό Ετών που βλέπετε εδώ και κάνει ένα ακόμα καταπληκτικό άλμα. Μια σπουδαία αθλήτρια που είναι 15 μέτρα και 26. Σταθερή στις υψηλές επιδόσεις. Για μια ακόμα φορά βρέθηκε στην καλύτερη της μέρα ακριβώς όταν έπρεπε. Στο τελικό. Στο τελικό του τριπλούν. Η Λεμπέτεβα είναι αυτή την ώρα στην τρίτη θέση. Και πάει πολύ μακριά. Πάει αρκετά μακριά, όπως άλλωστε συνηθίζει, σε υψηλού επίπεδου άλματα. Θα δούμε πόσο θα μετρήσει, πόσο θα γράψει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία όπως όλοι σε αυτό εδώ το στάδιο. Η επίδοσή της ήταν 15 μέτρα 14 εκατοστά. Παραμένει τρίτη. Η πηγή Δεβετζή τώρα είναι σίγουρη στα μετάλλια. Ξέρουμε σίγουρα ότι θα πάρουμε ένα ακόμα μετάλλιο σήμερα. Σμιθ είναι στην τέταρτη θέση αυτή την ώρα. Έχει πηδήσει 15 μέτρα και 2 εκατοστά στη δεύτερη της προσπάθεια. Ζητάει τη βοήθεια του κοινού να της δώσει ρυθμό. Να τη χειροκροτήσει, να την υποστηρίξει. Ένα καλό άλμα, αλλά όχι καλύτερο από εκείνα που έχει κάνει νωρίτερα. Η πρώτη προσπάθεια της πάντως ήταν άκυρη. Πήδησε 15-02 στη δεύτερη προσπάθειά της την καλή. Από εκεί και ύστερα αγωνίζεται να πάει καλύτερα. Ρισκάρει. Θέλει να πάει πιο μακριά, έχει κουραστεί κιόλας και θα γράψει 14 μέτρα και 70. Η πηγή Δεβετζή είναι τώρα σίγουρα δεύτερη. Πάμε όμως στη δικιά μας διάκριση στην προσωπική τη Δεβετζή. Είναι το τελευταίο της άλμα. Είναι η τελευταία προσπάθειά της για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Ήδη έχει ένα μετάλλιο στο στήθος. Μπορεί να ρισκάρει, μπορεί να προσπαθήσει για το καλύτερο. Δεν απειλείται από καμία. Εκείνη μόνο απειλεί τη Μαγκό. Όχι, δεν πρέπει να είναι καλύτερο από το άλμα της Μαγκό. Είναι όμως ένα μεγάλο... Είναι ένα μεγάλο άλμα και έκανε ένα σπουδαίο αγώνα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Ελληνίδα που... Αυτό δείχνουν οι κάμερες στην Νίκο την... 14 μέτρα και 92 εκατοστά η επίδοση για την πηγή Δεβετζή, που όμως είναι Ολυμπιονίκης. Έχει πάρει το αργυρό μετάλλιο. Δεύτερη Ολυμπιονίκης. Δεύτερη Ολυμπιονίκης. Λίγο είναι. Ούτε στον ηρώ της θα το βλέπει. Εκεί δεν ήταν πρώτη, είναι δεύτερη, είναι τρίτη. Δεύτερη στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή είναι λίγο πράγμα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Είχε μια σπουδαία χρονιά φέτος η πηγή. Ξεκίνησε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Εκεί όπου ανέβηκε στο βάθρο των νικητριών. Εκεί όπου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Και στους αγώνες των ανοιχτών στίβων. Τους Πακούς, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Είχαμε μπει και στο προγραμματικό, 15-32, μακά να κάνεις ένα αντίστοιχο άλμα στο τελικό. Έκανες ένα περίπου αντίστοιχο άλμα. Αλλά καταρχήν, να πούμε συγχαρητήρια, είσαι δεύτερο Ολυμπιονίκης. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Ήταν πολύ καλός αγώνας, πολύ δύσκολος αγώνας. Αν έκανα όντως αυτό το άλμα το 32 θα κέρδιζα. Πιστεύω ότι χάρισα τον αγώνα γιατί ήμουν πολύ κοντά. Για 5 εκατοστά είναι τόσο. Είναι τόσο ένα μετάλλιο. Αυτό μπορούσα, τα έδωσα όλα. Έβγαλα το καλύτερό μου αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το χρυσό μετάλλιο το άγγιξες. Θα σημαίνει όμως είναι και αυτό κάτι πολύ μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι είσαι Ολυμπιονίκης αυτή τη στιγμή στο στίβο. Αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησε, έχει κάνει. Είσαι μια σημαίνει Ολυμπιονίκη στο στίβο. Με την επίδοση που έκανα στο προκριματικό, το είχα μέσα μου ότι λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να πάρω ένα μετάλλιο. Τώρα τι χρώμα θα έχει αυτό το μετάλλιο δεν το ήξερα. Είναι καλό και το δεύτερο. Δόξα τω Θεώ που πήρα και το δεύτερο μετάλλιο. Κάπως έτσι όλα αυτά τα χρόνια έχει ονειρευτεί μια μέρα σαν κι αυτή, μια μέρα μεγάλη επιτυχία. Κάθε μέρα την ονειρευόμουν αυτή τη μέρα και επιτέλους έφτασε. Είμαι πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Τα έχω χάσει. Έκανα ένα γύρο θριάμβου, ήθελα να κάνω άλλο ένα, αλλά δεν είμαι καλή στο 400. Ταύτισα. Νομίζω ότι σήμερα και ο κόσμος πήδουσε μαζί σου, έτσι. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός, με βοήθησε πάρα πολύ. Η νίκη μου είναι αφιερωμένη και στον κόσμο. Όπως στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα, σε μένα, στην προπονήτριά μου. Που αγωνιούσε και αυτή και τη βλέπαμε από τις κάμερες. Σε όλο τον κόσμο που με αγαπάει, καθώς και επίσης θέλω να αφιερώσω και το μετάλλιο. Εδώ η πηγή Δεβετζή που ξεκίνησε τον αθλητισμό σαν αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, σαν αθλήτρια του βόλεϊ. Όλα τα παιδιά εκεί στον Εύρο αγαπούν το βόλεϊ. Και στη συνέχεια αγάπησε το στίβο, αγάπησε το μήκος και μετά το τριπλούν. Και σήμερα εδώ στην πιο μεγάλη μέρα της ζωής της. Την ημέρα που ανεβαίνει στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Την ημέρα που φοράει το στεφάνι από ελιά.